Η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου του 2007 και διεξάγεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, αρχής γενομένης από το 2008. Σκοπός της είναι να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία. Μαζί μας είναι σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, Νομουλάρισσα, η κυρία Ερυφίλη Καλογεροπούλου. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία, φέτος ήταν άλλη μια χρονιά. Ναι. Που... Φέτος είχατε, γιορτάσατε κιόλας, είχατε και κάποιες εκδηλώσεις που κάνατε στη Λάρισα. Να πούμε πρώτα για αυτό, για να μιλήσουμε περισσότερο και για το Σύλλογο. Ωραία. Ήμασταν στην πλατεία Ταχυδρομείου με την κυρία Νατάσα Αλεξάνδρου, η οποία προσφέρθηκε ευγενώς να βοηθήσει για αυτή την οργάνωση της δράσης που κάναμε να χορέψουν τα παιδιά ζούμπα. Μας συγκίνησε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή τόσο από τα παιδιά αλλά και από μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Και ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε για τον αυτισμό, να δώσουμε στους περαστικούς ένα μικρό φυλάδιο που είχαμε ετοιμάσει. Αν και για μας η κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να μιλάμε για τον αυτισμό και να δραστηριοποιηθούμε για την συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, η συμπερίληψη, είτε αυτό αφορά το σχολείο, είτε αφορά την ευρύτερη οικογένεια του παιδιού, είτε στην κοινότητα, αλλά και στην απασχόληση. Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε να πω ακριβώς την ορολογία που είδα ότι υπάρχει όσον αφορά τον αυτισμό, γιατί μπορεί κάποιοι που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που δεν γνωρίζουν τι είναι ο αυτισμός. Ο αυτισμός λοιπόν είναι μια νευροψυχιατρική αναπτυξιακή διαταραχή που ανήκει στο αυτιστικό φάσμα και οφείλεται σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα του αυτισμού είναι διαφορετικά από παιδί σε παιδί, κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά και παρουσιάζονται πριν την ηλικία των 3 ετών. Αυτά είναι η καθυστερημένη ή ανώμαλη ανάπτυξη της γλώσσας, της ομιλίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και μη φυσιολογικές συμπεριφορές, αιμονές και στερεοτυπίες. Σωστά, κυρία Καλογεροπούλου? Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι, και γι' αυτό μιλάμε για το φάσμα του αυτισμού, mm-hmm. που σημαίνει ότι μπορεί, ότι είναι ένα μεγάλο, ένα ευρύ φάσμα στο οποίο μπορεί να βρίσκεται κάποιος, που μπορεί να έχει βαρύ αυτισμό ή να είναι υψηλής λειτουργικότητας ή Asperger, όπως λέμε, που σημαίνει ότι προφανώς μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα. Παρόλα αυτά, ο αυτισμός δεν θεραπεύεται. Βελτιώνεται, αλλά δεν θεραπεύεται. Διάβασα για μία έρευνα που αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά του αυτισμού έχουν αυξηθεί. Και συγκεκριμένα αναφέρει πως 18 στα 10.000 παιδιά ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού, που είναι περίπου 4 με 5 φορές και είναι συχνότερο στα αγόρια. Ναι, είναι 1 προς 4, δηλαδή ένα κορίτσι, 4 αγόρια. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί. Προφανώς από τη στιγμή που κανείς δεν γνωρίζει την αιτία του αυτισμού, είναι δύσκολο να βρεις και πώς και γιατί και ό,τι άλλο παρατηρείται. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ο αυτισμός είναι τόσο... Λέμε ότι όλα τα άτομα με αυτισμό είναι τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετικά. Δηλαδή, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που όμως τον καθένα κάποια εκδηλώνονται με τον ίδιο τρόπο και κάποια εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Και ανάλογα που βρίσκεται το καθένα στο φάσμα, έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορεί ο Σύλλογος να βοηθήσει τις οικογένειες και τα παιδιά προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, αν χρησιμοποιώ σωστά τη λέξη. Πώς μπορεί λοιπόν ένας γονιός να βοηθήσει το παιδί του και πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Νομίζω ότι το πιο βασικό πράγμα για να μπορέσει ένας γονιός να βοηθήσει το παιδί του είναι καταρχάς να δεχτεί πραγματικά ότι υπάρχει
να δεχτεί αυτή τη διαταραχή του παιδιού του. Να ηρεμήσει από το άγχος και όλη αυτή την αναστάτωση που σαφώς θα φέρει διάγνωση στην οικογένεια, για να μπορέσει πραγματικά να επικεντρωθεί και να γίνει πιο δημιουργικός και πιο εφευρετικός ό,τι αφορά το παιδί του και το πώς θα διαχειριστεί όλο το πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι το πιο βασικό. Από εκεί και πέρα είναι ευτύχημα ότι πλέον δεν είναι όπως ήταν το 82 που εγώ πήρα τη διάγνωση του γιού μου, που τότε δεν υπήρχε τίποτα. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι ή παιδοψυχίατροι δεν γνώριζαν για αυτισμό. Τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία, τα παιδιά με βαρύ αυτισμό δεν τα δεχόταν καν γιατί δεν ήταν υποχρεωμένα να τα δεχτούν. Μιλούσαν τότε για εκπαιδεύσιμα και μη εκπαιδεύσιμα παιδιά. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν σας το ανακοινώσανε, κυρία Καλαγεροπούλου, γιατί το αναφέρατε και ήθελα να μου πείτε τα συναισθήματα, γιατί θα ακούνε για κάποιες μητέρες και κάποιοι γονείς. Εννοείται ότι στην αρχή, όταν μου είπαν αυτισμός, επειδή δεν ήξερα, δεν είχα ξανακούσει, δεν ήξερα τίποτα, δεν κατάλαβα γιατί περί τίνους πρόκειται. Και καθώς οι ειδικοί αποφεύγουν να σου πούν πράγματα στην αρχή, δεν μου φάνηκε και τόσο τραγικό. Απλά μου έδωσε μία εξήγηση ότι το παιδί μου κάτι είχε, γιατί έβλεπα ήταν το δεύτερο παιδί και καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει διαφορές καλά. Διαφορές με το πρώτο. Ναι, οπότε βρέθηκε μία αιτία γι' αυτό. Μετά σιγά σιγά φυσικά ήρθε πολύ στεναχώρια, η ζωή σου αλλάζει 360 μοίρες και φυσικά υπάρχει αυτό το έντονο το γιατί σε μένα. Ναι. Ευτυχώς όμως λόγω χαρακτήρα προφανώς είπα οκ, okay, σε μένα λοιπόν μία, γιατί να πάει στον απέναντι και να μην έρθει σε μένα όντως και ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μία περίοδο δύσκολη εκείνα τα χρόνια όπως λέτε, που πολύ δύσκολο να βρεις άκρη σε ποιον πρέπει να απευθυνθείς, τι είναι αυτό δύσκολο και πώς μπορείς να βοηθήσεις το ίδιο σου το παιδί, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, εκείνα τα χρόνια κάποιοι ειδικοί μιλούσαν για αγωνής ψυγεία, δηλαδή λέγανε ότι ο αυτισμός στο παιδί προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως από τη μητέρα, πολιτική μητέρα, που εγώ έτυχε κάπου να το ακούσω και αυτό ήταν άλλο ένα μεγάλο χτύπημα. Αλλά επειδή ευτυχώς ένιωθα ότι μια χαρά ήμουν με το παιδί μου, θυμάμαι ότι στην ψυχολόγο που μου το είπε, της είπα, κοίτα να δεις, αν είναι έτσι θα γεννήσω 200 παιδιά και θα γεμίσω τη Λάρισα με 200 αυτιστικά. Γιατί έτσι ξέρω να μεγαλώνω τα παιδιά μου. Οπότε, ναι, ευτυχώς, ακόμη και αυτό εμένα με δυνάμωσε. Με δυνάμωσε για να πω ότι, οκ, okay, θα το παλέψω, θα το παλέψω. Με τον πατέρα του, βέβαια. Ναι, τον πατέρα του. Και το παλέψατε και είστε και ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ ενεργά σε αυτό το πολύ σπουδαίο σύλλογο και κάνετε σπουδαία δουλειά και θέλω να πούμε πώς μπορεί να έρθει κάποιος που αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο γιατρό με το παιδί του και του λένε ότι ξέρετε το παιδί σας πάσχει από αυτισμό. Το πρώτο πράγμα πιστεύω κυρία Καλογεροπούλου είναι ότι θέλουν να βρουν κάποιον που το περνάει ήδη ή το έχει περάσει και έχει πλέον την εμπειρία να ανταλλάξει απόψεις, να τον συμβουλέψει, έτσι δεν είναι? Ναι, γι' αυτό και κάποιοι γονείς το ξέρουν, κάποιους τους το λένε εκεί που παίρνουν τη διάγνωση. Ένα από τα πρώτα βήματα είναι ότι κάποιος θα έρθει στο σύλλογο και θα βρει άλλους γονείς για να μπορέσει να μιλήσει. Και όταν φανταστείτε ότι εγώ παλιά τότε νόμιζα ότι ήμουν η μοναδική που είχα παιδί με αυτισμό. Γιατί στη Λάρισα δεν κυκλοφορούσε κανένα παιδί με αυτισμό και εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Εκτός αν ήταν μέσα στο σπίτι. Προφανώς υπήρχαν, αλλά δεν βγαίναν έξω.
Οπότε το να νιώσει ένας γονιός ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που βιώνει τα ίδια πράγματα και μπορεί να μιλήσει μαζί του και μπορεί να μιλήσει σε κάποιον που μπορεί να τον καταλάβει πέρα από τους ειδικούς, είναι άλλο πράγμα μιλάω στον ειδικό και Βέβαια. είναι άλλο πράγμα μιλάω με έναν γονιό. Είναι πολύ ανακουφιστικό νομίζω. Αυτό που σκεφτόμαστε τελευταία στο Σύλλογο είναι να δούμε πώς θα οργανώσουμε μία δράση υποδοχής νέων γονιών. Δηλαδή να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι. Ήδη ξεκινάμε στην υποδομή αυτής της προσπάθειας, δηλαδή ξεκινάμε να ετοιμάσουμε ένα φυλάδιο που να λέει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, γιατί είναι και αυτό Πολύ ένα πολύ σημαντικό. βασικό πράγμα που οι γονείς δεν τα γνωρίζουν. Οπότε στην υποδοχή των γονιών θα μπορεί να υπάρχει πέρα από την υποστήριξη συναισθηματική, αυτή που γονιός προς γονιό μπορεί να παρέχει, να υπάρχουν όμως και κάποιες πληροφορίες για το τι δικαιούται, πώς θα κινηθεί, πού πρέπει να απευθυνθεί, για την εκπαίδευση του παιδιού του, για όλα, για τα πάντα. Ευτυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 82 που αναφέρατε, κυρία Καλογεροπούλου, και είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και η κοινωνία και το κράτος έχει πέσει πάνω σε αυτό το θέμα και προσπαθεί όσο γίνεται και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερο Ναι, στο μέλλον και το ελπίζουμε όλοι να γίνει εκεί έχουμε αυτό. αρκετά ελλείμματα φυσικά. Ο Σύλλογος προσπαθεί και πρωτοπορεί, μπορώ να πω, σε κάποια πράγματα. Ήδη εδώ και 2 χρόνια στο κέντρο ημέρα, στο Χαρά 2, που έρχονται παιδιά για πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή παιδάκια από 2,5 χρονών που μόλις παίρνουν τη διάγνωση και θέλουν μια εντατική παρέμβαση. Αυτό που ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια είναι μια ψυχολόγος μας να επισκέφτεται τα σπίτια των παιδιών και να υποστηρίζει και να εκπαιδεύει τους γονείς στο σπίτι με τα συγκεκριμένα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να μάθουν πώς θα τα διαχειρίζονται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο και να μας μιλάνε εμάς τους γονείς και να μας λένε πώς θα κάνουμε και τι θα κάνουμε, είναι άλλο να σου το δείχνει κάποιος, να το δουλέψεις, να τραβήξεις βίντεο, να του δείξεις, να του πεις έτσι το έκανα, να σε διορθώσει. Λίγο πολύ όπως υποπτεύονται οι εκπαιδευτές μας όταν δουλεύουμε τα παιδιά. Μάλιστα. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Θα ήθελα να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα, αλλά Ναι. δυστυχώς το δελτίο μας είναι περιορισμένος ο χρόνος. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες πληροφορίες, η σελίδα σας στο ίντερνετ, πληκτρολογώντας το Google, πρόεδρος, σύλλογος, συγγνώμη, γονέων και φίλων Ή του αν Δαιμόνα. πατήσει autismthessaly.gr. Πολύ ωραία. Μπορεί να εντοπίσει εκεί πάρα πολλές πληροφορίες και τους τρόπους που μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλογεροπούλου, που ήσασταν μαζί μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ.